Ότι τα τελευταία 3 χρόνια όλων τα μάτια είναι στραμμένα στα οικονομικά και πολύ περισσότερο των Δήμων που αντιμετωπίζουν ένα σωρό προβλήματα. Οι προτεραιότητες βεβαίως στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι πολύ διαφορετικές. Σήμερα ένας Δήμος τρέχει να μαζέψει τα σκουπίδια, τρέχει να κάνει τα απαραίτητα και να απλώσει μια κοινωνική ομπρέλα πάνω από τους δημότες που αντιμετωπίζουν ένα σωρό προβλήματα. Η ερώτηση λοιπόν που τέθηκε από εμάς ήταν: καλά, ο αθλητισμός ή ο πολιτισμός δεν αξίζουν να συζητιούνται? Είναι είδη πολυτελείας? Η απάντηση είναι προφανής. Δεν είναι είδη πολυτελείας και θα πρέπει να μας απασχολούν πολύ και γι' αυτό το λόγο είπαμε να κάνουμε ένα συνέδριο, να δούμε τα πράγματα όπως είναι σήμερα πια στη νέα έτσι αυτή κατάσταση και να μπορέσουμε να δούμε τι λύσεις υπάρχουν και βέβαιως λύσεις κάτω από τις νέες οικονομικές συνθήκες. Παλιότερα είχαμε πολιτιστικά γεγονότα πολύ ακριβά. Σήμερα δεν μπορεί να γίνουν, αλλά να μην έχουμε, πρέπει να έχουμε, πρέπει να δίνουμε διέξοδο στα παιδιά μας, πρέπει να μπορούν οι κάτοικοι στις δύσκολες συνθήκες να παρακολουθούν παραστάσεις, πρέπει να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες, δηλαδή και στα αθλητικά. Να μην δίνουν τα παιδιά τόσα πολλά λεφτά όταν πάνε να κάνουν μπάσκετ, όταν θέλουν να κάνουν στίβο, όταν πάνε να κάνουν βόλεϊ ή οποιοδήποτε άλλο άθλημα.